Όμως, η ψευδόνυμος γνώσης συνίσταται και σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασπαστεί αιρέσεις. Όπως είδαμε ότι υπάρχει ο θεολογικός σταυρός, ο οποίος συμβολίζει η κάθετος γραμμή την αγάπη προς το Θεό και η παράλληλος την αγάπη προς τον πλησίον. Είδαμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο μαθητής της αγάπης, μας λέει πώς θα φανείτε ότι είστε μαθητέ του Χριστού, για να αποκτήσετε την Θεία Γνώση η οποία έρχεται από την αγάπη, όταν έχετε αγάπη μεταξύ σας και προς τον κόσμο. Και η τελευταία του λέξη όταν πέθαινε, όταν του ζητούσαν συμβολή, τι ήταν? Αγαπάτε αλλήλους. Όμως, εκτός από την αγάπη προς τον πλησίον που εκφράζεται με την ελεημοσύνη, με την επίσκεψη ασθενών φυλακισμένων, με τον αντίσεις, να φτωχό, να ταΐσεις φτωχό, να ξεδιψάσεις διψασμένο και να φιλοξενήσεις ξένο, είναι να πεις τον Θείο Λόγο, να παρηγορήσεις άνθρωπο και να βοηθήσεις διαχειρός κάποιον ή διαχρημάτων. Υπάρχει ανωτέρα ελεημοσύνη, η ελεημοσύνη της αγάπης, που να φέρεις κάποιον σε επίγνωση στον Τριαδικό Θεό, στην πίστη, και να τον κάνεις ορθόδοξο χριστιανό και να αποταχθεί τα συστήματα του 666. Όμως, κατά τους θεολογικούς πατέρας, η κάθετος γραμμή του Σταυρού του Κυρίου, θεολογικός, είναι η αγάπη προς τον Θεό. Πώς εκφράζεται η αγάπη προς τον Θεό? Το να ακολουθούμε ορθά δόγματα, το να ακολουθούμε ορθόδοξο τρόπο, στο Πάτριο Εορτολόγιο και ιερέα και ποιμένα, ο οποίος ομολογεί ενάντια στις αιρέσεις, τον οικουμενισμό και στα συστήματα 666, την αριθμοποίηση του προσώπου που είναι άρνησης Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν η αγάπη του Θεού είναι να μην είσαι με τον οικουμενισμό, να μην είσαι με τον νεοπαπικό, να ομολογείς και να αντιναώνεσαι στον Πάπα και στη νέα τάξη πραγμάτων και σε όλες τις αιρέσεις του οικουμενισμού και στον Πατριάρχη και στον Ιερώνυμο. Έτσι, αν έχεις αυτή την αγάπη με τον Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με, θα έχεις αρπαγές νοός και μαζί με την ομολογία και την αγάπη προς το Θεό και πάλι με την ευχή θα αποκτήσεις την αληθινή κατά Θεόν γνώση.